Σαφώς και αποτελεί μια δικαίωση για το Παναθηναϊκό κίνημα. Ας μην ξεχνάμε ότι όταν για πρώτη φορά ακούστηκε η πρόταση για καινούργιο γήπεδο και πλήρη ανακατασκευή εδώ στο Λεωφόρο, τολμώ να πω ότι δεχτήκαμε αρκετά σκληρή κριτική. Σε κάποιες περιπτώσεις, μάλιστα, μπορώ να σου πω ότι υπήρξαν και κακόβουλα σχόλια, μέχρι και ότι έχουμε κάποιο συμφέρον εμείς. Γι' αυτό να το ξεκαθαρίσω, το συμφέρον το δικό μας είναι το καλό του συλλόγου. Αυτό είναι το δικό μας συμφέρον και με αυτό είμαστε ευτυχισμένοι. Το τελευταίο διάστημα γινόμαστε όμως μάρτυρες ενός τελείως διαφορετικού κλίματος. Το αξιοσημείωτο δε είναι ότι αυτό το κλίμα το έχουν δημιουργήσει και άνθρωποι που κατά την περίοδο εκείνη είχαν τύχια στα χέρια τους, βρισκόντουσαν σε Υπουργεία Αθλητισμού και ήταν μάλιστα και δήμαρχοι. Επιτρέψτε μου να πω ότι αυτό δεν είναι τυχαίο. Ξεκινάμε σιγά σιγά προεκλογική περίοδο και σίγουρα για κάποιους ανθρώπους αυτό κάτι λέει. Εμείς λοιπόν δεν το λέμε τώρα αυτό, δεν ξυπνήσαμε τώρα. Εμείς αυτό το λέμε και όπως σας είπα και πριν, το λέμε γιατί το μόνο συμφέρον και ο μόνος στόχος που έχουμε σαν Παναθηναϊκό κίνημα είναι το καλό του συλλόγου.